στο Προεδρικό Μέγαρο και είναι η μεγάλη ανάκριση του Νίκου Αναστασιάδη. Κύριε Πρόεδρε, ρωτούσα πριν, αφού έχουμε στα χέρια μας το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής, πώς αντιλαμβάνεστε την ευθύνη που σας καταλογίζει αυτό το πόρισμα και πώς την αναλαμβάνετε? Βεβαίως, για να πει κανένας την ευθύνη που μου αποδίδεται, δεν θα πρέπει να παραλείψει ολοκλήρων την παράγραφο ή την αναφορά της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει ότι δεν υπήρχαν άλλες από τις επιλογές από εκείνες που αποφάσισα. Βεβαίως, η δεύτερη, το μη καλά προετοιμασμένο, θα πρέπει να πω ότι είναι απόλυτη η προετοιμασία μας, αλλά εκεί πόντως πιθανότατα μην είμαστε προετοιμασμένοι, ήταν το γεγονός ότι, θα το ξαναπώ, δεν είχαμε μια μηχανή κοπής δισεκατομμυρίων. Εκαλούμαστε είτε να απορρίψουμε εκείνο που προτείνεται και οι τράπεζες θα είτε κλειστές, όπως και παρέμειναν κλειστές όταν η Βουλή απέρριψε την πρόταση, την πρώτη του Eurogroup, μέχρι που να συνομολογηθεί η δεύτερη σύμβαση. Εκινδύνευε δηλαδή η Κυπριακή, το Κυπριακό κράτος να καταρρεύσει λόγω χρεοκοπίας. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι απλά πιθανότητες ή ενδεχόμενα που εάν τηρούσα μια άλλη στάση θα αποφεύγονται. Ήμασταν υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε το έλεγχο, να διασφαλίσουμε τις αναασφάλιστες, τις ασφαλισμένες, με συγχωρείτε, να πληρώσουμε τις ασφαλισμένες καταθέσεις, διότι είμαστε μέχρι το 100.000 υποχρεωμένοι να τις καταβάλουμε, και αυτό ήταν περίπου 31 δισεκατομμύρια. Είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε τα τοκοχρεωλήσια που οφείλαμε και είμαστε υποχρεωμένοι να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες με άλλα 5,8%. Από την άλλη όμως υπάρχει ένα πόρισμα το οποίο οφείλει και πρέπει να αξιοποιηθεί. Συνεπώς, ερωτώ ξανά, εάν δείξετε εσείς τον δρόμο, πώς αυτό νομίζετε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί? Με την έννοια ότι τα πορίσματα βεβαίως περιορίστηκαν μόνο σε πολιτικές ευθύνες, αλλά κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας είχαν ληφθεί σωρία καταθέσεων. Τώρα θα σας απαντήσω. Οι οποίες οπωσδήποτε καταθέσεις θα αποτελέσουν έναν πρωτογενές υλικό ή συμπληρωματικών υλικών για τους ποινικούς ανακριτές που έχουν διοριστεί από τις 8 Ιουλίου προκειμένου να διερευνήσουν τις ποινικές ευθύνες των όσων έχουν οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κατά πόσον ορθώς ή ασφαλμένα υπήρξε το ενδιάμεσον ή ενδιάμεσος απόφαση της Ερευνητικής Επιτροπής. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι οι τρεις καταξιωμένοι και με κύρος δικαστικοί, η Επίτροπος Διοικήσεως, όπως ήταν η κυρία Ηλιάνα, δεν νομίζω να αμφισβητείται η ακαιρεότητα τους ή να τους μπορεί να τους αποδώσει κανένα σκοπιμότητα. Άρα δεν μετανιώνεται για τα πρόσωπα που επιλέξετε? Όχι, βεβαίως. Και δεν περιοριστήκαμε στον διορισμό των τριών, των δύο δικαστικών και της κυρίας Νικολάου, αλλά είχαμε δώσει την βοήθεια και μέσω εμπειρονομών. Παρόλο που έχει πληγεί ακόμη και η νομιμότητα της συγκεκριμένης επιτροπής. Όποιος έχει αμφισβήτηση για την νομιμότητα, ορθόν είναι να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Η ουσία παραμένει μια. Τα συμπεράσματα για τις πολιτικές ευθύνες. Ναι. Έχοντας στο νου λοιπόν τα όσα λέτε για τις ευθύνες που σας αποδίδονται εσάς, θεωρείτε ότι τα όσα αποδίδονται στον προκάτοχό σας είναι ορθά? Και γιατί το θεωρείτε αυτό, με δεδομένο κιόλας ότι η λογική Χριστόφια που έλεγε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η οικονομία της Κύπρου ήταν το τραπεζικό σύστημα, φαίνεται να δικαιώνεται στην ουσία επί του εδάφους. Η μεγάλη τρύπα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το τραπεζικό σύστημα την άνοιξε. Χωρίς να θέλω να κάνω αναφορά εις το οποίος φέρει ευθύνη, για να μην λέμε ότι φταίουν οι προηγούμενοι και ούτω καθεξής. Όμως υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες που μιλούν από μόνες τους. Ναι, βεβαίως ήταν και το τραπεζικό σύστημα. Αλλά το βάθεμα στην τραπεζική κρίση οφείλεται και σε παράληψη αποφάσεων ή παρεμβάσεων, όταν παραδείγματος χάρη έγινε το ή ελαμβάνεται, με συγχωρείτε, η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απομείωση των ελληνικών ομολόγων. Ήταν 4,5 δις η ζημιά των Κυπριακών τραπεζών. Αλλά επαναλαμβάνω, πέραν των τραπεζών υπήρχε και η έλλειψη αποφασιστικότητας, όχι πωλήσεις πιστεύω, εκεί μπορεί να πάρει σε φρίαν άλλες σκοπιμότητες, δηλαδή ιδεολογικές
περισσότερο, αλλά υπήρξε και ατολμία και μη λήψη των αναγκαίων μέτρων την ώρα που κάποιοι και εκ μέρους της κυβερνήσεως εισηγούν το και επεβάλλει το να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Δηλαδή χειροτέρευε η κατάσταση από μήνα σε μήνα. Να φανταστείτε ότι δεχτήκαμε 19 υποβαθμίσεις από διεθνείς οίκους σε 1,5 χρόνο. Μας προειδοποίησαν η Ευρώπη. Μας προειδοποίησαν οι διάφοροι και προειδοποιούσαμε εμείς σαν αντιπολίτευση. Είχε μια αντιπολίτευση πάρα πολύ θετική να στηρίξει τα μέτρα και να επιμεριστεί το πολιτικό κόστος εις όλους, που δεν θα ήταν το πολιτικό κόστος εν όψη του τι θα αποφεύγαμε, τα χειρότερα δηλαδή, όπως είναι αυτά που καταγράφονται. Πάση όμως περιπτώσει, δεν νομίζω ότι ωφελεί η παρελθοντολογία ή η προσπάθεια να αποδίδονται ευθύνες αυτές. Νομίζω είναι κατανοητές και μέσα στον λαό. Αυτές είναι κατανοητές μέσα από τα πορίσματα των διαφόρων ερευνητικών επιτροπών που έχουν συσταθεί. Δεν είναι μόνο η ερευνητική επιτροπή που έχουμε διορίσει εμείς. Ήταν και μια άλλη επιτροπή της κεφάλι αγοράς ή ανεξάρτητος, μια άλλη ανεξάρτητη επιτροπή και ούτω καθεξής. Συνεπώς δεν ωφελεί το να αναμασούμε το τι γίνεται ή όχι. Εκείνο που όμως επιβάλλεται είναι οι ποινικοί ανακριτές και προχτές έχουμε εγκρίνει και τις όποιες δαπάνες για εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες σε οικονομικά εγκλήματα, έτσι ώστε να βοηθηθεί η νομική υπηρεσία για να υπάρξει η τιμωρία, η πραγματική τιμωρία, διότι η πολιτική ευθύνη δεν είναι τιμωρία. Απλά μπορεί να πεις μια συγγνώμη ή να προβεί σε κάποια πράξη η οποία όμως δεν αποδίδει αυτό που ο κόσμος αισθάνεται, ναι, την απονομή της δικαιοσύνης εις όσους ευθύνονται με συγκεκριμένη ενδεχόμενα τιμωρία. Θέλω να επιμείνω λίγο στα όσα περιγράψατε πριν, ειδικότερα στα δύο Eurogroup, κυρίως για ιστορικούς λόγους. Λέτε ότι, σας άκουσα πολλές φορές να λέτε ότι σας έβαλαν στην ουσία το πιστόλι στον κρόταφο, στο πρώτο Eurogroup. Διερωτώ, τελικά με την απόφασή σας επιλέξατε να σώσετε ποιον, τον τόπο ή το πρόσωπό σας? Αν ήταν να επιλέξω την διάσωση του προσώπου μου, θα είδω η ευκολότερη απάντηση. Παραμένω εις λόγη και φεύγω. Μέχρι 4 παρατέταρτον το πρωί του Σαββάτου 16 δηλαδή, η σταθερή μου θέση ήταν ότι δεν αποδέχομαι την οποιαδήποτε απομείωση καταθέσεων. Θα έπρεπε να είστε εκεί καταρχάς. Μα ήμουν για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ήθελα να συμπρασταθώ και να, αν θέλετε, να είμαι παρόν για να επιμείνω εις το όχι. Η παρουσία μου δεν συνέθινε ή δεν συνέβαλε εις το να γίνει αποδεκτή. Και από να ήμουν θα μπορούσε να την επιβάλλω με άλλους τρόπους. Ή θα μπορούσε να επικοινωνεί ο Υπουργός Οικονομικών μαζί μου. Θεώρησα ότι καλό θα ήταν να ήμουν στο γραφείο της αντιπροσωπείας προκειμένου να στηρίξω την απόφαση την οποία είχα δεσμευτεί και ανέλαβα ότι θα τιμήσω. Άρα λέτε ακόμη και με μια ενδεχόμενη εκεί παρέτησή σας, αυτό υπενήσωμε, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα? Χωρίς αμφιβολία. Πέστε ότι έλεγα ότι αρνούμε και παρετούμε. Πιστεύω και παρετούμε. Ναι. Εντός 45 ημερών θα γίνονται εκλογές. Εντός 45 ημερών καμία κυβέρνηση δεν θα αναλάμβανε την οποιαδήποτε ευθύνη. Πέστε μου πού θα οδηγεί το κράτος. Εις άτακτην χρεοκοπία. Ποιος θα πληρώνε το κόστος? Βεβαίως οι πολίτες. Αλλά και βεβαίως η υπόσταση του ίδιου του κράτους. Ή το θέμα ευθύνης και βεβαίως με το πολιτικό κόστος. Αλλά η ουσία είναι να παίρνεις αποφάσεις, έστω και με πολιτικό κόστος, αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει υπαλλακτική, άλλη υπαλλακτική λύση και ότι εκείνο που αποφασίζεις θα είναι πολύ καλύτερο από εκείνο που θα προτιμούσες να υιοθετείς. Ακολουθώντας λοιπόν τη δική σας συλλογιστική, σήμερα τι